Με στην κοιλά όπως τα λέω Με στην κοιλάδα των τεμπών Φόβος των μηχαν Ξέρετε, κάποιες φορές πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε επιτέλους Πρέπει να αρχίσουμε να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν να διεκδικούμε όλα όσα μας αξίζουν και τα αντίστοιχα σε σχέση με το όσα έχουμε προσφέρει. Ε, κάποιες φορές η σιωπή σταματάει και ξεκινούν οι κραυγές, όχι όμως άναρθρες, όχι κραυγές αγωνίας, μόνο σαν αυτές των τραγικών γονέων ή των συγγενών που έχασαν τους ανθρώπους τους για ακόμη μια φορά στα τέμπη αλλά κραυγές θυμού και απόγνωσης προκειμένου όλοι αυτοί που μας έχουν φέρει σε αυτό το στάδιο σε όλα τα επίπεδα να πάρουν επιτέλους τα χαμπάρια τους αυτό το βίντεο γίνεται για να σπάσει η δική μου σιωπή δεν γίνεται για να καπηλευτώ τη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων και δεν γίνεται για να εκμεταλλευτώ το τρέντ ε, μου κάνει χάρη να μην το δει κανεί. απλά πρέπει να βγάλω από μέσα μου κάποια πράγματα ως ενήλικας πολίτης και κάτοικος της Ελλάδας ε, το βίντεο αυτό έχει διαφημίσεις μόνο και μόνο επειδή το YouTube τσακίζει στην κυριολεξία τα κανάλια που επιλέγουν να μην βάζουν σε ορισμένα ή σε όλα τα βίντεο τους διαφημίσεις. Προτρέπω όλους σας, όσοι θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο, να το δείτε μόνο με adblock, με κάποιο πρόγραμμα που να μπλοκάρει τις διαφημίσεις. Αλλιώς μην το δείτε. Δεν είναι ο σκοπός μου το χρήμα, ούτε τίποτα που να έχει να κάνει με την αυτοπροβολή μου αυτή τη στιγμή. Απλά είναι η ακράδαντη άποψή μου ότι σε τέτοιες στιγμές αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ο στο χτένι. Άνθρωποι που έχουν κανάλια ανεξαρτήτως θεματολογία, άνθρωποι που δεν έχουν κανάλια, άνθρωποι που έχουν απλά ένα προφίλ στο facebook, άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα στα social media, να μιλήσουν επιτέλου στι παρέε του, στι οικογένειέ του, στου φίλου του, σε όλου του συνανθρώπου του, για να πάψουμε επιτέλου να σοκαριζόμαστε από γεγονότα που παίρνουν ζωές αθώων ανθρώπων και παιδιών που δεν έχουν προλάβει να ζήσουν. Δεν είναι η στιγμή να θυμόμαστε μόνο. Να μιλάμε για τρίμερο εθνικό πέρθος, τι σένε και μόνο. Είναι η στιγμή να καταλάβουμε εμείς, όχι αυτοί που φοράνε κουστούμια, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι και τι πολιτικές πεπιθήσεις πρεσβεύουν, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι Τρέφονται από τις σάρκες μας. Είναι παράσιτα. Πρέπει να μιλήσουμε όλοι, νέοι, γέροι, μεγάλοι, νεότεροι, όσοι καταλαβαίνουν αυτήν την κατάσταση να μιλήσουν και να τους πάρει ο διάολος. Γιατί ζούμε σε σαθρό έδαφος, το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι έτοιμο να πέσει και να μας καταπλακώσει όλους και να μας στείλει στα τάρταρα. Αφιταλαντευόμουν να θα το κάνω αυτό το βίντεο, θα μου πει: Έχουν γίνει τόσα και τόσα, με αυτό σοκάρεσαι. Ναι, με αυτό σοκάρομαι. Έχω σοκαριστεί με όλα τα προηγούμενα, αλλά όλοι μα, επειδή έχουμε κοντή μνήμη, μαζί κι εγώ, είπαμε: Δεν βαριέσαι, κάτι θα φτιάξει, κάτι θα στρώσει. Έχουμε μάθει από τα γενοφάσκια μα να κουκουλώνουμε τα πάντα πίσω από, από πατέντε και ψέματα. Αυτό. Και ήρθε η ώρα, εξού και το βίντεο, να μιλήσουμε. Όσοι έχετε πρόσβαση σε κάμερες, ανοίξτε τις κάμερες. Θα μου πείτε τι, τι, να κάνει ένα βίντεο. Δεν είναι μόνο το. Το βίντεο είναι μόνο η αρχή. Να ενημερώσει και να πει ότι παιδιά, βγείτε και διεκδικήστε αυτά που σας αναλογούν. Όχι με παρακάλια. Και δεν το λέω πολιτικά. Δεν είναι πολιτική τοποθέτηση αυτή. Δεν με νοιάζει τι, τι πιστεύετε, δεν με νοιάζει τι ψηφίζετε, δεν με νοιάζει σε ποιο κόμμα ρίχνετε την ψήφο σας. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι όλα οργανωμένα, είναι όλα δρομολογημένα για το χρήμα. Μην ακούω βλακίες ότι έγιναν θυσία λόγω του καρναβαλιού. Οκ, okay, σύμφωνοι, γουστάρουμε την αναζήτηση, αλλά μην παραμυθιάζεστε παιδιά. Εδώ χάνονται ζωέ από, από εγκληματικέ αμέλειε και επειδή τσεπώνουν κάποιοι φράγκα και τα βάζουν στην τσέπη του και παρτάρουν στι πλάτε μα. Αυτό συμβαίνει. Ένα απίθμενο και ατέλειωτο φαγοπότη από του λίγου που αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη συλληπιτήρια και υποσχέσει και μα έχουν φέρει εδώ που μα έφεραν. Είχα σκοπό να σας κάνω μια αναδρομή στα τέμπη, που τα ονόμασαν καταραμένα, η καταραμένη κοιλάδα όπως βλέπετε για τον τίτλο. Καταραμένοι είμαστε εμείς. Εφτά νεκροί τότε με το σκηνικό με τον ΠΑΟΚ. Έξι παιδιά, έξι φίλαθλοι και οδηγός. 21 παιδιά στο λεωφορείο και 9 τραυματίες το 2003 αν δεν κάνω λάθος. Είχα σκοπό να διαβάσουμε ένα άρθρο αναλυτικό. Όχι, δεν θα τους κάνω τη χάρη προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου αναρωτιόμουν να το κάνω ή να μην το κάνω ναι πρέπει να, να δείξουμε την οργή μας τώρα εγώ δεν έχασα κάποιον δικό μου αποτύχει αυτή τη φορά ελπίζω να μην χάσετε κι εσείς κάποιον δικό σας αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να υψώσουμε φωνή τώρα ότι σε αυτό το ρημάδι ζούμε αποτύχει είναι όλα στον αυτόματο. Συνέχεια δίνουμε, συνέχεια παρέχουμε. Δίνουμε τις ζωές μας. Και είναι όλα στην τύχη. Έτυχε να μην είσαι στο τρένο χτες. Έτυχε να μην είναι το παιδί σου στο τρένο χτες. Να μην είμαι εγώ στο τρένο χτες. Να μην είσαι στο μάτι όπου κάηκαν τόσοι άνθρωποι. Να μην είσαι στο σάμινα, σε τόσα πράγματα. Λίγες μέρες πριν, η Κομισιόν έστειλε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια την Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω τώρα, για τα τρένα. Και τόσα περιστατικά, άμα κάτσω να σας διαβάσω τι έχει γίνει, που είμαι σίγουρος ότι η ροή της πληροφορίας είναι τεράστια και όλοι είμαστε τώρα σοκαρισμένοι και λέμε όχι ρε φίλε, τι έγινε. Γιατί να έχει γίνει αυτό, ως πότε. Ναι, αλλά αυτό το ως πότε δεν πρέπει να το λέμε μεταξύ μας. 40 μέχρι τώρα παιδιά κυρίως δεν έχει σημασία η ηλικία αλλά στα παιδιά πονάει περισσότερο. 23 χρόνια δεν δούλευαν, δεν λειτουργούσαν οι σηματοδότες. Λειτουργούσαν όλα χειροκίνητα. Στην εποχή της τεχνολογικής, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της Ελλάδας που δίνει τεχνογνωσία στους Ιάπωνες. Και καλά, του κόλλου τα το εννιά μέρα. Ναι, παιδιά, σήμερα θα μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Δεν με ενδιαφέρει. Πρόκειται για κάτι πολύ ανώτερο από μένα, το κανάλι, την ιστεροφημία του οποιοδήποτε. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα επιτέλους στη θέση τους. Πώς είχαν κάνει παράπονα για την Hellenic Train, για τα τρένα που έχουν έρθει, για τις καθυστερήσει. Πώς έχουν κάνει παράπονα για την οργάνωση αυτού του ρημαδιού που ονομάζουμε κράτος. Γιατί ως χώρα είμαστε πανέμορφοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να ζούμε από τύχη. Ως εδώ φτάνουν πια οι θυσίες των παιδιών μας, των συγγενών μας, των πατεράδων μας. Τέλος, πρέπει να καταλάβουν ότι το μεγάλο φαγοπότη τελείωσε εις βάρος μας. Ξαναλέω, δεν είναι πολιτική άποψη, είναι κοινωνική άποψη. Μας έχουν φτωχοποιήσει, Μα κάνουν και ζούμε με κουπόνια. Μα κάνουν και πεθαίνουμε στου δρόμου σαν τα σκυλιά. Δεν δικαιούμαστε τίποτα. Νομίζουν. Κακό το νομίζω. Ακούστηκε λέει ο εργοδηγό να λέει πάμε και όπου βγει και όπου μας βγάλει. Τι λες ρε μεγάλε. Κοίτα που σας έβγαλε. Τι πάμε και όπου μας βγάλει. Συγχωρήστε τον τόνο μου. Έκανα και μία δημοσίευση στο Facebook. Πραγματικά είναι σοκ, πιστεύω για το Πανελλήνιο. Και έκανα τη δημοσίευση και είπα ότι έτσι στο πάμε και όπου μας βγάλει λειτουργεί όλη η χώρα. Τσάτρα, πάτρα. Ό,τι να είναι ρε παιδιά, πάμε να βγάλουμε τώρα, θυμάστε, Ολυμπιακοί αγώνες. Πέρσι με τα χιόνια. Ποιο αποζημιώθηκε. Στη Μάνδρα. Σε τόσα και τόσα περιστατικά. συλληπιτήρια υποσχέσεις για αποζημιώσεις και άνθρωποι που δεν γυρίζουν ποτέ πίσω γιατί πέθαναν. Και ο μέσος Έλληνας να υποφέρει όλο και περισσότερο και να συχτηρίζει τη ζωή του. Τι πάμε και πού μας βγάλει. Τι είναι να πούμε οι άνθρωποι είναι ζωές. Κουβαλά στο κόσμο. Μανάδες που τα παιδιά τους δεν θα έρθουν πίσω. Που περιμέναν στα λεωφορεία πώς και πώς με την αγωνία στα μάτια τους. Δεν είναι επίκλειστο συνέστημα. Δεν είναι επίκλειστο συνέστημα. Μπορεί να φταίει το ότι έγινα 40 χρονών και συμμερίζω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν είμαι 18 χρονών και όποιος έχει όρεξη να χλεβάσει μπορεί να πάρει δρόμο σε τέτοια ζητήματα. Σημερίζομαι με την αγωνία μια μάνας που δεν είδε ποτέ το παιδί της να γυρίζει από το, τις διακοπές του ή από όπου είχε πάει και α πήγαινε όπου ήθελε επειδή κάποιο Μάσισε το χρήμα. Ιδιωτικοποίησε τα πάντα. Άφησε τα πάντα έρμεα και πάμε και όπου μας βγάλει. 40 νεκροί μεγάλε. μεγάλε να μείνουν μόνο τόσοι. 50 αγνοούμενοι, 85 τραυματίες. Εκεί σας έβγαλε. Το θέμα είναι μην πούμε εμείς που πρέπει να το πούμε πάμε και όπου μας βγάλει εμάς μετά. Και πού σας πονεί και πού σας φάζει. Το κακό είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε κοντή μνήμη. Πρέπει να συμβεί μια τραγωδία αντίστοιχη για να μας σοκάρει για λίγες μέρες μόνο, να αναζητήσουμε τα αίτια, όπως είπε και ο Μητσοτάκη, ο υπεύθυνο θα βρεθεί, σώπαρε μεγάλε. Ποιο υπεύθυνο θα βρεθεί. Όπω βρέθηκε και ο υπεύθυνο που σκότωσε τον Ιάσο, αν δεν κάνω λάθο, ο οδηγό τη αδερφή του. Κανένα υπεύθυνο δεν βρίσκεται ποτέ, παιδιά, εδώ πέρα. Οι σταθμάρχε φταίνε, ο ένα φταίει, ο άλλο φταίει. Κρυφτούλη. Μέχρι να ξεχαστεί. Αυτοί που δεν θα ξεχάσουν όμω, και εγώ θα ξεχάσω που τώρα είμαι οργισμένο και άνοιξα την κάμερα και σα λέω τα δικά μου. Αλλά και αυτό είναι ένα ακόμη λόγο που επέλεξα να κάνω το βίντεο για να μείνει εδώ. Να το θυμάμαι. Έστω και αν δεν θυμάμαι την οργή που βιώνω τώρα. Αυτοί που δεν θα ξεχάσουν ποτέ είναι αυτοί που έχασαν τους ανθρώπους τους όμως. Και αυτοί που θα παλεύουν για πολλά χρόνια για δικαίωση και δεν θα την βρίσκουν σε κανένα δικαστικό σύστημα. Καμία δικαίωση βέβαια δεν θα φέρει τον άνθρωπο τους πίσω. Όπως έφεστο το το Athens Finance και κάποιοι άλλοι. Εδώ παραγγέλνουμε σουβλάκια και βλέπουμε που είναι ο Deliveras. Σε ποιο φανάρι άραξε να κάνει τον τσιγάρο του γιατί κουράστηκε στη βάρδια και δεν μπορούν να ελέγξουν τι συμβαίνει με δύο τρένα, με επενδύσει εκατομμυρίων. Ο Ζαραλίκο δεν είχε κάνει βίντεο πριν λίγο καιρό και πήγαν να κάνουν αγωγή στην Ελένη Τρέν και σε κάποιου προϊσταμένου και δεν του δίναν το όνομα, που ούτε η αστυνομία κατάφερε να το πάρει. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Πρέπει να γίνει μαλακία πρώτα. Πρέπει να γίνει χοντρή μαλακία πρώτα για να Διαπιστώσουμε πόσο σαθρά είναι τα πάντα γύρω μας σε αυτό το κράτος. Σε σχολεία, κάνει οι θερμοστάτες, σκοτώνουν παιδιά. Κάνουν τα παιδιά μάθημα σε σεντρικό, σε να πούμε και σε παράγγε. Ποια Ελλάδα, ποια Ελλάδα 2.0, ποια, ποια ανάπτυξη. Πότε θα καταλάβουμε ότι πρέπει να τους πάρουμε με τις κλωτσιές. Θα πάμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα. Το νιουζ 24.000 ευρωοί. Αυτά είχα να πω. Θα πω κι άλλα στην πορεία. Αν κούρασα, με συγχωρείτε. Είναι η αγαράκτησή μου λίγο μεγάλη. Ξαναλέω γιατί θεωρώ ότι είναι ανεκδίγητο. Όλοι, όλοι οι φίλοι ως πλέον στρέφεται σε εμά και λένε: Παιδιά, τι γίνεται, πώ μπορεί να έγινε μια τέτοια τραγωδία. Θα μου πει: Έχουν γίνει κι άλλε τραγωδίες. τραγωδίε. Το Οχάιο έγινε μια αντίστοιχη. Αλλά δεν μπορεί να, να, σε εγκαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και να σου λέει ότι μεγάλε τι γίνεται εδώ με τα τρένα σου. Εσύ να κάνεις την πάπια και αφού σκοτώνονται 40 άτομα και 85 είναι στα νοσοκομεία και 50 αγνοούμενοι, ένα με τι μάζε των τρένων, να λε θα βρεθεί ο υπεύθυνο. Ποιο υπεύθυνο, Ρε ηλίθιε. Εσύ είσαι ο υπεύθυνο. Εσύ που μα κρύβει την αλήθεια. Και εξίσου υπεύθυνοι είμαστε κι εμεί. Που δεν τη βλέπουμε ενώ υπάρχει μπροστά στα μάτια μα. Ακούστε εδώ, το κατέβασα. Ήταν η ανακοίνωση που έκανε η Δημοκρατική ερωτική Συνδικαλιστική Κίνηση 7 Δευτέρου του 23. Θα σα βάλω την εικόνα να τη δείτε. Άλλα δύο ατυχήματα τι προηγούμενε ημέρε προσθέθηκαν στο μακρύ κατάλογο με τι αμαξοστοιχίε 51 και 61 αντίστοιχα, θέτοντα άμεσο κίνδυνο τον συνάδελφο μηχανοδηγό αλλά και του επιβάτε. Όσο δεν παίρνουν μέτρα προστασία στου εργασιακού χώρου και την ασφαλή λειτουργία και η κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Στι 7 του μήνα, στι 7 του Φλεβάρι, είναι πλέον εξοργιστικό αυτό να αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και να μην παίρνετε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Να μην δρομολογείται καμία βελτίωση στην υποδομή και λειτουργία. Να μην ελέγχονται οι εμπλεκόμενοι φορεί. Σόπα! <χω> Ποιο να ελεγχθεί είναι μεγάλε. Ποιο να ελεγχθεί. Να ελεγχθεί αυτό που ελέγχεται. Και τελικά να μην αναζητούνται ευθύνε. Όπω οι προηγούμενε κυβερνήσει έτσι και σημερινή. Σωστά. Είναι όλε. Είναι όλοι. Δεν είναι ο ένα σωστό και ο άλλο λάθο. Όλοι είναι εχθροί μα πλέον. Όπω είπα και στην αρχή, παράσιτα που ρουφάνε τι τσέπε και το αίμα μα. Και τη ζωή μα μέρα με τη μέρα. Λέει και άλλα διάφορα, θα σα το έχω σαν εικόνα. Και στο τέλο λέει: Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να του δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντα διαπιστώσει. Αυτό κάνουν. Αυτό ακριβώ κάνουν. Και αυτό θα κάνουν και την επόμενη φορά. Και αυτό θα κάνουν και τις επόμενες φορές. Όσο εμείς θάβουμε τους νεκρούς μας εξαιτία τους, είτε αυτό έχει να κάνει με τις υποδομές των δρόμων, είτε με τις υποδομές των τρένων, είτε με το χιόνι που πέφτει μισό πόντο και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, είτε με το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τίποτα σχεδόν που να λειτουργεί σωστά σε αυτό το κράτος και οι μόνοι που πληρώνουμε το μάρμαρο και τα σπασμένα είμαστε εμείς εντάξει άλλη μια δήλωση του Προέδρου των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ αναφέρει ότι δεν λειτουργεί τίποτα ούτε οι ενδείξεις, τα φωτοσύμματα, ούτε ο έλεγχος κυκλοφορίας και αν αυτά λειτουργούσαν, οι μηχανοδηγοί θα έβλεπαν την κόκκινη ένδειξη, τα τρένα θα σταμάταγαν σε απόσταση 500 μέτρων. Μάλια σε η γλώσσα μα να τα λέμε, λέει, δεν ήταν ατυχία, ήταν δολοφονία. 23 χρόνια, λέει, κάπου διάβασε 23 χρόνια, το είπα και πριν. Και τώρα θα βρεθεί ο υπεύθυνο που βγήκε ο Γατζηδάκη και είπε ότι εξυγχρόνησαν την Τρενοσέ πριν την ιδιωτικοποιήσουν. Πού είναι ο εξυγχρονισμό γάμ Πήγαινε στι σε αυτών των παιδιών και πέστα να δούμε λίγο κάτι. Πάμε να δούμε λίγο ποια είναι τα τελευταία νέα. Γιατί θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε κάποια πράγματα και α ελπίσουμε οι άνθρωποι που αγνοούνται να. να ζουν. Τώρα ξέρετε, ο ένα ρίχνει τι ευθύνε των άλλων, έτσι. Δεν γίνεται να αλλάξει γραμμή ο μηχανοδηγό χωρί εντολή σταθμάρχη. Δεν είμαι ειδικό στα τρένα. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό όμω για να καταλάβει τη σφαγή που συντελείται. Κάθε τρει και λίγο. Κι αν δεν είναι νεκροί, είναι άνθρωποι που μένουν χωρί σπίτια. Επειδή οι πρακτικέ του παίρνουν τα σπίτια, 700.000 άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια του, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το έσχατο. Βαρύ το κλίμα στο γενικό νοσοκομείο τη πόλη όπου γίνονται ταυτοποιήσει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε πολλέ. Ε, δεν χρειάζεται. Ε, ξαναλέω, το βίντεο αυτό έγινε για να τα βγάλω από μέσα μου και να ξυπνήσουμε λίγο να, να, να διαμαρτυρηθούμε. Με ουσία όμω. Να καταλάβουν, να νιώσουν την ανάσα μα στο σβέρκο του. Mm. Ορίστε, η Κομισιόν έστειλε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Σιδεδρομικό Δίκτυο δύο εβδομάδε πριν την τραγωδία. Πάμε να το διαβάσουμε. Η χειρή προεδοποίηση τη Κομισιόν που είχε προηγηθεί του δυστυχήματο και έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Σιδηροδρομικό Δίκτυο στη χώρα μα. Δεν ήταν λοιπόν μόνο οι συνδικαλιστέ του ΟΣΕ που είχαν προειδοποιήσει για τα πολλά προβλήματα, τόσο με την τελευταία του επιστολή στι 7 Φεβρουαρίου που μόλι διαβάσαμε, όσο και με παλαιότερε ανακοινώσει του από το καλοκαίρι. Γάμω τα κοστούμια σα, να το πω. Και γάμο τι θέσει εξουσία που κρατάτε και που είστε αδίστακτοι και δεν σα νοιάζει τίποτα. Πριν από δύο εβδομάδε, μάλιστα σε ένα ακόμα ηχηρό καμπανάκι για τη χώρα μας η Κομισιόν είχε ανακοινώσει την απόφαση τη να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εκπλήρωσε τι υποχρεώσει τη βάσει τη οδηγία για τον νέο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι, ξέρουν αυτοί τι είναι. Με βάση τη συγκεκριμένη οδηγία, τα κράτη-μέλη έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι μια συμβατική συμφωνία μεταξύ τη Εθνική Αρμόδιας Αρχή και του διαχειριστή θα έχει συναυθεί το αργότερο στι 16 Ιουνίου του 2015, για τη διαφάνεια των έργων στο δίκτυο σιδηροδρομικών υποδομών δηλαδή, προκειμένου οι εργολάβοι να μην τα τσεπώνουν. Με λίγα λόγια. Κάτι που δεν έγινε ποτέ στη χώρα μα. Τέλο πάντων, η πληροφορία είναι αρκετή. Μπορείτε να διαβάσετε. Ό,τι θέλετε για το θέμα. Εγώ αυτά που είχα να πω τα είπα και έχω να πω κι άλλα τόσα που τα ξεχνάω από την οργή και την αγαράκτησή μου. Ε, δυστυχώς δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν είμαστε ικανοί να αλλάξουμε τίποτα. Γιατί είμαστε οι άνθρωποι που βολευόμαστε και αν μας δώσουν μια θεσούλα αύριο, αν μας τάξουν κάτι αύριο θα κάνουμε μόκο. Όλοι. Και μακάρι να μην ήταν έτσι. Θα το ξεχάσουμε κι αυτό, θα το θυμόμαστε κάθε επέτειο, μαύροι, όπως οι προηγούμενες των τεμπών, όπου ήταν και είναι ένας πανέμορφος τόπος, με αρχαία ιστορία. Θα σας βάλω και ένα βιβλίο, το pdf από κάτω, το σύνδεσμο, όσοι θέλετε να διαβάσετε. Και ξαναλέω κλείνοντας, ότι δεν είναι καταραμένος ο τόπος, δεν είναι τα τέμπη καταραμένα. Είναι υποδομές που δημιουργήσαμε και εμείς οι ίδιοι είμαστε καταραμένοι. Τραγικά πράγματα που προκαλούν ανθρώπινες απώλειες. Συγχωρήστε με για τον τόνο. Αν έχετε να προσθέσετε κάτι μπορείτε κόσμια να το προσθέσετε στα σχόλια από κάτω. Ε, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τους ανθρώπους που έφυγαν. Και ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να ξανακάνω ποτέ ούτε εγώ ούτε κανένα στο βίντεο. Και να είναι τελευταία φορά να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σε μία-δύο μέρες όταν θα ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Θα είμαστε σε θέση να καταπιαστούμε μία θεματολογία που αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.